Πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει με έναν επιχειρηματία, με έναν τραγουδιστή, με ιδιαίτερα γούστα και η κοπέλα τους. Ναι. Δηλαδή δεν το έχω πιάσει, δεν το έχω καταλάβει, Λουρού. Για πες μου δοθεί η αποκάλυψη. Είναι περίεργη η ιστορία, πολύ περίεργη. Βάτε το ροζ σκάνδαλο, ροζ σκάνδαλο. Ακούστε, ακούστε τι θα μας πει εδώ. Να ξεκινήσουμε αρχικά με τον τραγουδιστή. Ναι. Πασίγνωστος τραγουδιστής, ναι. Ο οποίος διατηρεί δεσμό με τη συγκεκριμένη κοπέλα της υπόθεσης. Ενώ είναι παντρεμένος. Όχι. Παντρεμένος. Όχι. Δεν είναι παντρεμένος, αυτός. Ακόμα τότε δεν ήτανε. Α, και τότε δεν ήτανε. Σήμερα είναι παντρεμένος. Σήμερα είναι παντρεμένος, ναι. Τότε δεν ήταν ακόμα παντρεμένος. Μάλιστα. Διατηρεί λοιπόν δεσμό με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Ναι. Αρχίζει λοιπόν, ναι, και σταδιακά. Ναι. Της βγάζει κάποια περίεργα γούστα. Ναι. Τα οποία έχουν να κάνουν και με ομοφιλοφιλικές τάσεις και κάποια άλλα περίεργα τύπου να φέρουμε κι άλλον έναν άνθρωπο μαζί, να κάνουμε παρέα όλοι μαζί οι τρεις μας. Κάτι που στην αρχή η κοπέλα είχε διαφωνήσει, τον ακολούθησε σε κάποια πράγματα μέχρι ενός σημείου και στη συνέχεια διέλυσε αυτή τη σχέση. Ναι. Έλα όμως που η κοπέλα δεν μπορούσε να τον ξεπεράσει τον τραγουδιστή και παρόλο που χωρίσαν, διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Και ενδιάμεσα είχε παντρευτεί. Ο τραγουδιστής, ναι. Διατηρούσαν όμως τις φιλικές σχέσεις. Ναι. Δεν τις είχαν. Μιλάγανε. Ναι. Η κοπέλα λοιπόν αυτή κάνει μετά σχέση με έναν γνωστό επιχειρηματία. Ναι. Του μιλάει κάποια στιγμή για την προηγούμενη σχέση της με τον τραγουδιστή. Του λέει όμως ότι παρόλο που έγιναν όλα αυτά που έγιναν, γιατί του εξήγησε λεπτομερώς τι είχε συμβεί, ότι είχε ιδιαίτερα γούστα, ότι είχε κάποιες ομοφιλοφιλικές τάσεις, ότι ήθελε να κάνουμε διάφορα περίεργα, ότι ήθελε να γνωρίζουμε και τρίτο άτομο μαζί. Του εξήγησε όλη την ιστορία. Ναι. Παρ' όλα αυτά του λέει: εγώ διατηρώ φιλικές σχέσεις. Ναι. Να πάμε στο μαγαζί που εμφανίζεται. Λέει και ο επιχειρηματίας: να πάμε, λέει. Πολύ ωραία. Πάμε στο μαγαζί. Βέβαια, ο σκοπός της κοπέλας ήταν να τον κάνει και να ζηλέψει τώρα τον τραγουδιστή, τον πασίγνωστο. Ναι. Γιατί τον ήθελε και πίσω. Ναι. Το αποκορύφωμα της βραδιάς εκείνης λοιπόν όταν βγήκε. Άρα πάνε εκεί πέρα στο μαγαζί που εμφανίζεται. Πάνε στο live. Πάνε στο live και το αποκορύφωμα είναι όταν μετά συναντιούνται έτσι για να χαιρετηθούν και να του συστήσει και η κοπέλα τον επιχειρηματή ότι να, εγώ έχω βρει και κάποιον καινούριο. Ναι. Του κάνει ανοιχτή πρόταση να συνευρεθούν ερωτικά και οι τρεις. Ο τραγουδιστής, η πρώην κοπέλα του τραγουδιστή και ο επιχειρηματίας. Βέβαια, να πούμε ότι ο επιχειρηματίας ακόμα τρέχει και δεν φτάνει. Ναι. Η κοπέλα παρόλα αυτά επέστρεψε στην αγκαλιά του τραγουδιστή. Ενώ ξέρει ότι ο τραγουδιστής είναι παντρεμένος. Βέβαια τώρα, εδώ ξέρει όλα τα υπόλοιπα αυτό, τι πείραξε αυτό, τι πείραξε. Και τραγούστα του και όλα. Ο μόνος που τρέχει και δεν φτάνει είναι ο επιχειρηματίας. Ο οποίος έφυγε και δεν ήθελε να ξανακούσει ούτε για την κοπέλα, ούτε για τον τραγουδιστή, ούτε για τίποτα. Σόδομα και εγώ, μωρέ, μία ακόμα φορά. Αυτά δυστυχώς συμβαίνουν. Δεν είναι στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα γίνεται. Όχι, στην Ελλάδα, ναι. Τα νέα ήθη είναι.